εδώ ο Ντελπιέρο, η επέμβαση από τον αρχηγό του Ολυμπιακού απόψε, τον Ηλία Προυσανίδη, υπαρχηγό εφέτος. Και το σύνολο κομμάτι έδειξε το 1-0 για την Γιουβέντους στο 1-15 από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Ντάρκο Κοβάτσεβιτς βρίσκει εκτεθειμένα τα νότα του Ολυμπιακού και μπαίνοντας στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο Σέρβος πετάει την μπάλα στα ελληνικά δίχτυα. Νικητή τον Έλληνα εδώ η σέντρα από τον Σνάιντερ. Κεφαλιά του Ντελπιέρο, η μπάλα κοντά στο δοκάρι για τον Ελευθερόπουλο. Πολύ καλή φάση, ευκαιρία για τη Γιουβέντους στο 20. Πάντως πριν από λίγο είχε μια έντονη λογομαχία με τον Αμανατίδη, ο οποίος τον έχει πάει πολύ καλά ως τώρα, και τις προηγούμενες μέρες ο Ντελπιέρο έλεγε πως θέλει να πετύχει δύο γκολ απόψε για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του 11 που έχει σημειώσει 27 γκολ σε ευρωπαϊκούς αγώνες με τη φανέλα της Γιουβέντους. Ο Ντελπιέρο έχει 25. Ο Γιάννης Οδάρας δεν έβλεπε το monitor που, και το replay που είδατε προηγουμένως ακριβώς αυτή την κουκορομαχία δίχως συνέχεια πάντως ανάμεσα στον Αμανατίδη και τον Ντελπιέρο. Ο Τζόρτζεβιτς, καλός ήταν ο Τζόρτζεβιτς, γκολ, 1-1 Ολυμπιακός στο 38. Ένας άλλος Σέρβος λοιπόν μετά τον Ντάρκο Κοβάτσεβιτς το 2, ο Πέτσα Τζόρτζεβιτς το 38, με ένα σούτ ζωγραφιά, ακριβώς απέναντι από τα δοκάρια του Ραμπούλα, γράφει το 1-1 και προκαλεί την ικανοποίηση και στον Ερυθρόλευκο Πάγκο, στον Αλμπερτίνο Μπιγκόνα, αλλά και φυσικά στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Αυτό το σούτ στα 30 μέτρα του Πέτσα Τζόρτζεβιτς, αναδύνατο να αντιδράσει ο Γεροραμπούλα και ο Ολυμπιακός φτάνει το παιχνίδι στα ίσα στο 1-1 από τον Κεραυνό, από τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, το 5ο γκολ του Σέρβου σε αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων και το 4ο του στην εφετινή περίοδο, μετά από 2 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελλο Ελλάδας. Το που δίνει ο Γκόγκιτς στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να το δώσει κανένας άλλος. Κυνηγόρστε κάνω Γιωβάνη στον ανασταλτικό τομέα. Τζόρτζεβιτς ξανά με τον Τούντορ μπροστά του, αλλά πάλι προσπίζει. Πάσα για τον Καραπιάλη, την ευκαιρία. Αλλά καθυστερεί ο Καραπιάλης και ο Τούντορ βρίσκει την ευκαιρία στο κλάσμα δευτερολέπτου να βάλει το κρίσιμο τάκλινγκ. 1-1 λοιπόν. Αν την ψυχρολουσία στο 1-15 του πρώτου μέρου, στο δεύτερο δηλαδή λεπτό, από τη βολίδα του Ντάρκο Κοβάτσεβιτς. 1-0 ο Ολυμπιακός απάντησε με μια άλλη βολίδα, πολύ πιο θεαματική μάλιστα. Του Τζόρτζεβιτς το 38, η σέντρα τώρα τον Κοβάτσεβιτς, η έξοδος του Ελευθερόπουλου, η σύγκρουση με τον Προυσανίδη και η επέμβαση στο τέλος από τον Έλληνα τροματοφύλακα με τον Μπακίνη στο φάουλ και Γιανακόπουλο Κοστούλα στο τείχος. Ξανά απευθείας δοκάρι αυτή τη φορά, δεν έκανε σέντρα ο Μπακίνη, δοκίμασε απευθείας, πολύ δυνατό, με εσωτερικό φάλτσο σουτ, πολύ αξιόλογο σουτ, το 58. Ο Σνάιντερ για τον Κοβάτσεβιτς και τώρα έχει μεγάλο κίνδυνο η άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Σέρβος απέναντι από τον Ελευθερόπουλο θέλει να κάνει τη λόμπα, την κάνει, αλλά ο Ελευθερόπουλος τον περιμένει. Ήξερε ότι είναι μία από τις πιθανές επιλογές του Σέρβου. Και τώρα ο Νινιάδης, είμαστε στο 77, ο Νινιάδης με τον Πιριντέλη, στην κλειστή γωνία, το μπλοκάρισμα από τον Ραμπούλα. Ο Λίστερ για τον Κοβάτσεβιτς και τον Ζαμπρόντα που καλύπτεται από την άμυνα του Ολυμπιακού. Από τον Κοστούλα συγκεκριμένα, το πλασέ του Ζαμπρόντα ξανά δοκάρει για την Γιουβέντους στο 81. Νινιάδης. Τον είδε τον Τζόρτζεβιτς που έκανε την κίνηση, του έδωσε την μπάλα πολύ καλά. Ο Μοντέρο με τον Τζόρτζεβιτς και ο Φερνάντες Μαρίν καταλογίζει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο 83. Και όταν πια έβαλε πλάτη ο Πέτζα τον Πάολο Μοντέρο, ο Ρουγουανός τον κράτησε όπως βλέπετε. Και ο Ολυμπιακός έχει την μεγάλη ευκαιρία μετά τα δύο δοκάρια της Γιουβέντους με τα οποία έμεινε το 1-1. Να προηγηθεί στο σκόρ. Ο σκόρερ του 1-1, ο Τζόρτζεβιτς εκτελεί. Ναι, 2-1 για τον Ολυμπιακό. Ξανά με σκόρερ τον Ιουγκοσλάβο που κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είχε ενδιαφερθεί πολύ, όχι να τον αποκτήσει αλλά να μάθει ποιος είναι. Όταν πριν από δύο χρόνια της είχε χαρίσει από σπόντα με εκείνο τον γκολ επί της Ρόζενμπουργκ την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Απόψε η Γιουβέντους έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να διαπιστώσει το μέγεθος της αξίας του Τζόρτζεβιτς. Τζόρτζεβιτς με πολύ φόρα και η πάσα για τον Άντζα, η έξοδος από τον Ραμπούλα. Νινιάδης αμέσως στο σουτ. Ο Ραμπούλα γυρίζει στην αιστεία του και η μπάλα περνάει πολύ κοντά στο δοκάρι του out στο 90.